Αρχικά ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι με καλέσατε σήμερα εδώ πέρα να κουβεντιάσουμε για την Άνοια. Τι είναι όμως η Άνοια? Η Άνοια είναι μια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, προοδευτική και εκφυλιστική. Γιατί είναι σημαντικό όμως να συζητάμε για την Άνοια? Η Άνοια αυτή τη στιγμή είναι η 7η αιτία θανάτου παγκοσμίως, μετά από τα καρδιακιακά συμβάματα, τους καρκίνους και τις λοιμώξεις. Αφορά κυρίως ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, αλλά υπό συνθήκες μπορεί να αφορά και νεότερες ηλικίες. Δεν εμφανίζεται όμως σε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο και αυτό την καθιστά ένα σοβαρό πρόβλημα τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους φροντιστές και για το σύστημα υγείας. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια συνταγή μαγειρικής ή άμα κάποιος δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει τους λογαριασμούς του. Πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουν άνοια δυσκολεύονται με τον προσανατολισμό στο χώρο, στο χρόνο και στα πρόσωπα. Και οι δραστηριότητές τους περιορίζονται σημαντικά, όπως για παράδειγμα η οδήγηση. Όλα αυτά προκαλούν πολύ έντονο στρες σε κάθε άτομο και μπορεί συχνά βλέπουμε κάποιες αλλαγές στην προσωπικότητά τους και στη συμπεριφορά τους. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να γίνει ευερέθιστος και ευέξαπτος, ενώ δεν ήταν. Εμείς, σαν φροντιστές, θα πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή, όπως φάνηκε και από το θεατρικό που ακολούθησε, που ήταν πολύ ωραίο και πολύ στοχευμένο και πολύ ακριβές στην πραγματικότητα. Χρειάζεται, είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει τον κόσμο να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές, όσες χρειαστεί και όσες μας ζητήσει ο άνθρωπος, το πού βρισκόμαστε και ποια άτομα εμπλέκονται και είναι παρόντες στο χώρο. Και μιλώντας για αγάπη, αλληλεγγύη, κατανόηση και ενσυναίσθηση, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε δύο τρυφερά λόγια αγάπης, βάλσαμο στην ψυχή όλων μας, από τα χείλη του σεβαστού συνταξιούχου δάσκαλου, κυρίου Παπαντώνη Στέλνη. Ελάτε. Κυρία Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Άστρους, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συνδεσμού, κύριε Δήμαρχη, κύριε Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε των Φίλων του Κέντρου Υγείας Άστρους, συντοφίτες μου, αγαπημένοι, σας καλησπέριζω και σας εύχομαι καλές γιορτές και σε όλες υγείας. Για το θέμα της αλληλεγγύης, μπορέστε, ναι. Βλέπεις. Η συγκίνηση με έκανε να ξεχάσω τα γυαλιά στην τσέπη. Θα ξεκινήσω με τη φράση του Ναζωραίου, ο οποίος απευθυνόμενος στους μαθητές του, λέει «Καινήν εντολήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς εγώ εγάπησα εμάς, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους», από το κατεβάλλον Ευαγγέλιο. Δικαίως ονόμασαν το χριστιανισμό τη θεία της αγάπης και τον Ιωάννη μαθητή της αγάπης. Στα βαθιά του γυρατιά, λέει ο Ιωάννης, αδυνατώντας να πει περισσότερα, περιοριζόταν να λέει πάντα στους ανθρώπους «αγαπάτε αλλήλους». Αλλά και ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, στην προσκοριφίου της επιστολή, κεφάλαιο 13, στίχη 1-13, τιμή στην κυριολεξία την αρετή της αγάπης και τονίζει την αξία της. Χωρίς αγάπη, λέγει, όλα τα αγαπά δεν αξίζουν τίποτα. Ωραία όλα αυτά. Όμως το θέμα μας είναι η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια,
βοήθεια του ενός στον άλλον. Με βοηθάς, σε βοηθώ. Χαρακτηριστικό είναι το λεγόμενο για το δώρο. Το δώρο θέλει αντίδωρο και πάλι δώρο μένει. Ο λαός μας με τη σοφία του, με τις παροιμίες του, κυρίως εστιάζει τον λόγο του στην αλληλοβοήθεια, της οποίας ασφαλώς πηγή και κίνητρο είναι πάντα η αγάπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το Κέντρο Υγείας. Μόλις παρακολουθήσαμε τρεις από τις πιο συχνές μορφές απάτης που συμβαίνουν σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων. Και θα αναφέρουμε κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουν οι ηλικιωμένοι, καθώς και όλοι μας, προκειμένου να αποφεύγουμε αυτά τα φαινόμενα όσο το δυνατόν, να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, κάποιες συμβουλές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας είναι να μην εμπιστευόμαστε αγνώστους που προσπαθούν να μας πείσουν τηλεφωνικά, να τους δίνουμε χρήματα, λόγω επικαλούμενη μάλλον ανάγκη συγγενικού προσώπου, όπως είχαμε στο τελευταίο παράδειγμα. Δεν κάνουμε καμία ενέργεια χωρίς πρώτα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με το πρόσωπο το οποίο υποτίθεται πως έχει την ανάγκη. Χρησιμοποιούμε άλλη τηλεφωνική συσκευή σε περίπτωση τηλεφωνικής απάτης. Χρησιμοποιούμε άλλη τηλεφωνική συσκευή για να επικοινωνήσουμε με το συγγενικό μας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται ο δράστης να βρίσκεται ακόμη στη γραμμή. Δεν πειθόμαστε αν οι δράστες μας δώσουν το τηλέφωνο να μιλήσουμε με τον υποτιθέμενο συγγενή μας, καθώς είναι πολύ πιθανόν να είναι κάποιος συνεργός τους στη γραμμή και να προσποιείται το γιο μας, την κόρη μας, ανάλογα το πρόσωπο που υποτίθεται πως έχει την ανάγκη. Δεν δεχόμαστε καμία συνάντηση ή ραντεβού με αγνώστους και δηλώνουμε ρηκτά ότι δεν πρόκειται να τους δώσουμε χρήματα. Προκειμένου να βοηθήσουμε αργότερα στην έρευνα, προσπαθούμε να συγκρατήσουμε χαρακτηριστικά των δραστών ή των οχημάτων με τα οποία κινούνται, σε περίπτωση που έχουμε οπτική επαφή. Μετά κάποιες άλλες συμβουλές όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, είναι ότι μπορούμε να ζητήσουμε από την εταιρεία της τηλεφωνικής μας σύνδεσης να μετατρέψει τον αριθμό μας σε απόρριτο και μη διαθέσιμο σε τηλεφωνικούς καταλόγους. Και επιπλέον, άλλο ένα ζήτημα που μπορεί να ρυθμιστεί από την τηλεφωνική σύνδεση από την εταιρεία μας, είναι να ζητήσουμε σε ύποπτες εισεχόμενες κλήσεις να μπορούμε να τις προωθούμε σε πρόσωπο εμπιστοσύνης. Σε κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνη, για παράδειγμα στα παιδιά μας, υπάρχουν τρόποι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία τηλεφωνικής σύνδεσης, για παράδειγμα πατώντας το δις και το μηδέν, να προωθείτε την εισεχόμενη κλίση σε άτομα εμπιστοσύνης. Να έχουμε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του νοσοκομείου. Και ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος μας, ενημερώνουμε πάντα το οικείο αστυνομικό τμήμα και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες με το οικείο περιβάλλον μας, προκειμένου να αποτρέψουμε περίπτωση απάτης. Κάποιες συχνές μορφές τηλεφωνικής απάτης είναι με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος και με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενή. Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες τηλεφωνούν ευνηδιαστικά. Στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, όπως είδαμε την τελευταία περίπτωση του σκέτου που παρακολουθήσαμε, προσποιούνται τους γιατρούς, τους δικηγόρους ή τους αστυνομικούς και υποστηρίζουν ψευδώς ότι κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό και ζητούν χρήματα προκειμένου να μην φυλακιστεί το συγγενικό μας πρόσωπο. Επίσης, στην περίπτωση νοσηλείας συγγενή, μας λένε ψευδώς ότι το πρόσωπο αυτό έχει μπει στο νοσοκομείο, ότι χρειάζεται άμεσα να γίνει χειρουργική επέμβαση και μας ζητούν κάποιο χρηματικό αντίτιμο.
Θέλω να ευχηθήσω ιδιαίτερα στην προσοχή ότι σε καμία περίπτωση, σε τροχιά ατυχήματα, οι αστυνομικές αρχές δεν ζητούν την καταβολή χρηματικού ποσού. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Καθώς επίσης και τα νοσοκομεία ή δημόσιες υπηρεσίες δεν στέλνουν ποτέ υπαλλήλους σε σπίτια ή δημόσιους χώρους για να ζητήσουν από πολίτες την καταβολή χρημάτων. Η Νίκη Τσόλμη θα σας αναφέρει μερικές προτάσεις για παρεμβάσεις. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα σας μιλήσω για το τι παρεμβάσεις προτείνονται για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην ηλικία. Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη διατροφή. Το πρόσωπο της μεσογειακής διατροφής είναι κατάλληλο σύστημα βάσης διατροφολογίας, ενηγένει στον πληθυσμό και πόσο μάλλον είναι απαραίτητο να το ακολουθούμε όταν βρισκόμαστε στην τρίτη ηλικία. Επίσης, η συμβολή της βιταμίνης B και D έχει φανεί από έρευνες ότι μπορεί και να βοηθήσει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κατάθλιψης. Επίσης, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση ουσιών για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η σωματική άσκηση. Βάσει της φυσικής κατάστασης που έχει ένας ηλικιωμένος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περπατά καθημερινά αρκετά λεπτά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τήρηση ενός σταθερού προγράμματος στην καθημερινότητα. Δηλαδή, προτείνουμε στους ηλικιωμένους να έχουν μια συγκεκριμένη ώρα που είναι το πρωινό τους ξύπνημα, να τους δίνουμε το κίνητρο να εμπλέκονται σε οικιακές εργασίες και ακόμα να κάνουν και ένα χόμπι, π.χ. να ασχολούνται με τον κήπο τους. Επίσης, πάρα πολύ σημαντική είναι η ρουτίνα του επαρκούς και του ποιοτικού ύπνου. Είναι σημαντικό να γίνεται ένας ετήσιος γενικός ιατρικός έλεγχος, ιατρικές εξετάσεις, διότι έτσι ελέγχεται το επίπεδο υγείας και αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα υγείας, θα υπάρχει και η έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ, από το κέντρο ημέρας Αμάλφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αφορμή έτσι για τη συνάντηση είναι η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης που την γιορτάζουμε αύριο. Θέλουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας να συμβάλλουμε στην προαγωγή της αλληλεγγύης προς όλους, αλλά και προς μια συγκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού, δηλαδή προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αλληλεγγύη ή αλλιώς αλληλοβοήθεια, αμοιβαία συμπαράσταση, υποστήριξη, επικοινωνία. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία των ατόμων της τρίτης ηλικίας, άτομα δηλαδή άνω των 65 ετών, καθώς είναι πιθανό τα άτομα αυτά να βιώνουν μοναξιά και κοινωνική απομόνωση, που μαζί με τις αλλαγές που βιώνουν εκείνη την περίοδο της ζωής τους, ενδεχομένως να οδηγηθούν και στην κατάθλιψη. Θέλουμε να προσεγγίσουμε όμως το ζήτημα με μία αισιοδοξία, καθώς πιστεύουμε ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, τόσο από τα ίδια τα άτομα τρίτης ηλικίας, όσο και από τους φροντιστές και τον περίγυρό τους, μπορούν να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ψυχικών δυσκολιών και τελικά να καταφέρουν μία ποιότητα ζωής που τους αξίζει. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, όλοι μπορούμε να αισθανθούμε και μελαγχολικά και μοναχικά. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας έχουν φτιάξει ένα σύστημα οργάνωσης των συμπτωμάτων κατάθλιψης για να οδηγηθούν τελικά στην διάγνωση, τα οποία θα σας δείξω στις επόμενες δύο διαφάνειες. Από όλα αυτά, καθώς θα σταθώ σε λίγο στο πώς αυτά αποτυπώνονται στα άτομα της τρίτης ηλικίας, θα σταθώ λίγο στην ενδεχόμενη καταθλιπτική διάθεση που μπορεί να βλέπουμε στο άτομο, το άτομο να χάνει το ενδιαφέρον για τη ζωή και την ευχαρίστηση από πράγματα που το ευχαριστούσαν στο παρελθόν. Το άτομο να χάνει γενικότερα τη λειτουργικότητά του σε όλους τους τομείς της ζωής του. Και να τονίσω και τη σύνδεση της κατάθλιψης, ακόμα και ναι, με την πιθανότητα αυτοκτονικού ιδεασμού. Γι' αυτό